Γεια σας φίλοι μου, λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω πώς μπορείτε να αλλάζετε το φόντο κατά την εκκίνηση στο Windows. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να μπούμε στο description από κάτω του βίντεο και να κατεβάσουμε δύο προγράμματα, το οποίο είναι το πρώτο το Winrar, το οποίο για να το κατεβάσουμε θα κατέβουμε προς τα κάτω εδώ πέρα που λέει Greek 32 bit και Greek 64 bit. Για να βρούμε πόσα bit είναι υπολογιστή μας, να κατεβάσουμε το αντίστοιχο και να το κάνουμε εγκατάσταση, θα πάμε έναρξη, υπολογιστή, δεξί κλικ ιδιότητε, τύπο συστήματο, λειτουργικό σύστημα 64 bit. Όσα bit λέει σας, κατεβάζετε το αντίστοιχο από εδώ πέρα και το κάνετε εγκατάσταση. Μόλις τελειώσουμε από αυτό, περνάμε στο πρόγραμμα, το οποίο για να το κατεβάσουμε θα πατήσουμε εδώ πέρα που λέει Click Here. Μόλις το κατεβάσουμε, θα το κάνουμε από συμπίεση. Δεν ξέρω τώρα αν δεν το έχω βάλει εγώ εδώ πέρα, όχι. Θα το κάνουμε από συμπίεση σε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας ή όπου αλλού θέλουμε εμείς. Το έχω κάνει εγώ στην επιφάνεια εργασίας μου. Μας έχει μέσα αυτά τα 5 αρχεία. Θα πατήσουμε εδώ πέρα που λέει Win 7 Logon Background Changer. Είναι μόνο για Windows 7 αυτό το πραγματάκι. Το πατάμε εδώ, πατάμε εκτέλεση. Και από ό,τι βλέπουμε, ξεκινάει κανονικά το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, έτσι αυτό πέρα το πίσω είναι που αλλάζουμε εμείς. Υπάρχουν διάφορα φόντο που μπορείτε να βάλετε εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ, αν πατήσετε Choose Folder και πατήσετε να βάλετε μια άλλη εικόνα, για παράδειγμα πάμε βιβλιοθήκες, πάμε εικόνες, εικόνες μου, και εδώ πέρα έχει και άλλες εικόνες, για παράδειγμα αν πατήσω εδώ πέρα εικόνες μαγάτες που έχω αποθηκεύσει, θα μου βγάλει κάποιες άλλες δικές μου εικόνες που έχω τραβήξει εγώ. Λοιπόν, μόλις έχετε επιλέξει τη φωτογραφία που θέλετε, για παράδειγμα πάμε τώρα σε μια άλλη φωτογραφία. Πάμε εδώ. Για παράδειγμα θέλουμε να τα βάλουμε σε αυτή την πρώτη εικόνα. Πατάμε, αφού έχουμε επιλέξει την εικόνα μας, Apply και μετά κλείνουμε το προγραμματάκι μας. Μόλις το κάνουμε αυτό, αυτομάτως την επόμενη φορά που θα ανοίξουμε τον υπολογιστή μας, πίσω από το εικονίδιο που θα μας λέει το όνομά μας έτσι εδώ πέρα, θα έχει την εικόνα που έχουμε επιλέξει. Αν θέλουμε να την αλλάξουμε, κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία και την αλλάζουμε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη και όλα η διαδικασία η οποία χρειάζεται για να κάνουμε αυτό που μόλις σας έδειξα. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.